Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Εκλογές Δημοτικές και Νομαρχιακές 2002. Η εκπομπή παρουσιάζει σήμερα τον Θόδωρο Τσάκωνα, υποψήφιο δήμαρχο για τον Δήμο Κομωτινής, επικεφαλής του συνδυασμού Ανεξάρτητη Μαχητική Κίνηση. Είναι ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα σημερινά δεδομένα του Δήμου Κομωτινής. Κύριε Τσάκωνα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Είστε η αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Κομωτινής, η σημερινή. Το όνομα, η ονομασία του συνδυασμού δεν έχει αλλάξει. Όχι, βέβαια, συνεχίζουμε όπως είχαμε ξεκινήσει πριν 4 χρόνια. Μάλιστα. Είναι ανάγκη, πριν μπούμε σε ειδικότερα θέματα που θα είναι καθαρά σχετικά με τον Δήμο της Κομωτινής, με τις προθέσεις του τι έχετε σχεδιάσει να πράξετε και γενικότερα με το συνολικό σας πρόγραμμα, είναι απαραίτητο να πούμε κάποια πράγματα για τις διαδικασίες, μια και το ζήτημα αυτό των εκλογών παρουσιάζει και μια πολιτική, έτσι, ιδιαιτερότητα. Φυσικά. Το χρήσμα λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία εσείς ανήκετε, είστε ένα αξιόλογο και αξιόμαχος στέλεχος, δόθηκε στον συνυποψήφιο ή αντίπαλο, όπως θέλετε εσείς τον ονομάζετε, του άλλου συνδυασμού, τον κύριο Κίμωνα Καλλιδερμτζή. Αυτό αποδυναμώνει τις δικές σας πιθανότητες για να υπερισχύσετε ανταγωνιζόμενος στους άλλους συνδυασμούς? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι κάποιο μειονέκτημα για μας, διότι δημιουργούνται αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες καλλιεργούνται και από κάποιους κύκλους του άλλου ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες βέβαια είναι δύσκολο στο δεύτερο γύρο να συνενωθούν. Από εκεί πέρα, εμείς με τα σημερινά δεδομένα ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τη θέση μας. Έχουμε δείξει επανειλημμένα την προσήλωσή μας σε αυτά που λέμε και πιστεύουμε και πρέπει να θυμίσω ότι και προάλλες ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έγιναν ορισμένα λάθη, αλλά τώρα δεν γίνεται τίποτα. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτό αναγνωρίζουμε και εμείς, άλλωστε γι' αυτό είναι και η παρουσία μας στην διεκδίκηση του Δήμου, ότι έγινε λάθος επιλογή. Βέβαια πρέπει να ασχοληθούμε ειδικότερα με το φαινόμενο Τσάκωνας Καλλιδερμτζής. Υπάρχει μια διαμάχη προσωπική ή μήπως έτσι η κοινωνία έτσι το αντιλαμβάνεται? Και μάλιστα έχω και εγώ κάποιες παλιότερες δηλώσεις δικές σας που έδειχναν μια αντίθεση απέναντι στο πρόσωπο του κύριου Καλλιδερμτζή, αντίθεση η οποία θεμελιώνονταν σε κάποια δικά σας επιχειρήματα. Πέρα όμως από αυτό, υπησέρχεται και το θέμα των τάσεων της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα των τάσεων της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, το οποίο σήμερα εγώ εκφράζω. Όπως θα ξέρετε, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στον κανονισμό λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να γίνουν η ψηφοφορία στο όργανο που λέγεται Νομαρχιακή Συνέλευση, το οποίο αριθμεί περί τα 200 άτομα. Εάν λοιπόν γινόταν οι εκλογές αυτές στο όργανο το οποίο θα τίθενται υποψηφιότητες και οι υπόλοιποι υποψήφοι θα πειθαρχούσαν στην απόφαση του οργάνου αυτού και θα έμπαιναν σύμβουλοι με τον πρώτο, εάν λοιπόν έγινε το αυτό, ο κ. Καλλιδερμτζής δεν είχε καμία τύχη. Από τους 200, αν θα πρέπει 25. Για το λόγο αυτό προτιμήθηκε αυτή η οδός, όπως και σε άλλα μέρη βέβαια, δηλαδή να δοθούν χρήματα σε αυτούς οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα ανώτερα κλιμάκια και όχι σύμφωνα με τις αυτό απαιτήσεις. Γιατί γίνεται, μήπως εκτιμάται από την κεντρική διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας ότι τα εγγεγραμμένα μέλη που ψηφίζουν, τα 200 για τον ομοροδόπης, είναι ένας ελάχιστος αριθμός? Μήπως το εκτιμούν έτσι? Δεν ξέρω πώς το εκτιμούν, αλλά όταν γίνεται ένα γκάλωπ με 300 άτομα στο Δήμο, αυτό θα ήταν ακόμη πιο έγκυρο το γκάλωπ για να δουν τις τάσεις της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο χώρο και από τους οποίους θα ζητείτε να συνδράμουν και να στηρίξουν
αυτόν τον οποίο οι ίδιοι επέλεξαν. Ενώ δυστυχώς τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δηλαδή το εκλογικό σώμα δεν δέχεται πια καπελώματα από, την, από, το κεντρι, από τα κεντρικά ή οποιοδήποτε κόμμα. Γιατί το έχω ξαναπεί ότι σύμφωνα και με μια τελευταία έρευνα, το 20% περίπου μόνο πειθαρχής στις αποφάσεις κόμματος, το οποίο θα υποδείξει κάποιον ο οποίος δεν είναι αρεστός στη βάση. Εάν δεν είναι επιτυχημένη η εκλογή, αλλάζουν τα πράγματα, θα στηριχθεί. Εάν δεν είναι λοιπόν επιτυχημένη η εκλογή, τότε λένε τα, οι εργασίες αυτές ότι μόνο περίπου το 20% πειθαρχεί. Έχει καταργηθεί πλέον και ο όρος αντάρτης. Κοιτάξτε, βεβαίως. Έχω την εντύπωση να συμπληρώσω ότι συμβαίνει το ίδιο και στα άλλα κόμματα και ειδικότερα στα δύο μεγάλα. Τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν συμφέρει ο αντάρτης σε κανένα κόμμα. Διότι θα ζητηθεί από αυτόν τον ίδιο τον αντάρτη τη δεύτερη γύρη να συνδράμει τον υποψήφιο τον όποιον βγει πρώτος. Αλλά υπάρχουν και εθνικές εκλογές. Ο καθένας προσπαθεί να προσετεριστεί ψηφοφόρους και από τους άλλους πολιτικούς χώρους. Όχι να διώξει και αυτούς που έχει ήδη στον χώρο του, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κανείς λογικά σκεπτόμενος δεν προχωρεί σε τέτοιες διαδικασίες. Βέβαια, υπάρχουν πάντα οι θερμοκέφαλοι, οι οποίοι δεν βάζουν μυαλό και οι οποίοι κοιτάζουν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον και δεν βλέπουν το συμφέρον του κόμματος. Δηλαδή, να πω επί τη ευκαιρία, ενώ ήρθε προχθές ο κύριος Μημαράκης, ο οποίος έδωσε ένα μήνυμα συμπόρευσης και όχι αντεκδικήσεων μεταξύ των δύο συνδυασμών, την ίδια μέρα ο κύριος Καλτιριμτζής και ο κύριος Μπλέτσας ζητούσαν τη διαγραφή μας, εμένα και κάποιον άλλον, πίεζαν τον κύριο Μημαράκη στο γεύμα να μας διαγράψει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πειθαρχούν στον κύριο Μημαράκη αυτή ή όχι, δηλαδή και στο κόμμα, γιατί το κόμμα εκφράζει ο κύριος Μημαράκης, όπως και κάποιοι άλλοι από το περιβάλλον του κύριου Καλτιριμτζή, οι οποίοι εξαντλούν όλη τη μαχητικότητά τους εναντίον δικών μας στελεχών. Δηλαδή τους απειλούν ότι θα έρθει μια δημοκρατία κυβέρνηση και θα πάθετε όσα δεν πάθετε από το ΠΑΣΟΚ κτλ. Αν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία και να εργάζονται για το καλό τους. Η δική σας διάθεση. Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα αυτή τη μαχητικότητα να την έδειχναν και εναντίον κάποιων συμβούλων που επανδρώνουν συνδυασμού του ΠΑΣΟΚ. Εκεί γιατί δεν τολμούν να πούν θα σας δείξουμε τι θα πάθετε αν έρθει Νέα Δημοκρατία κτλ. Δεν το λέω. Όχι. Αυτοί έχουν ένα μόνο στόχο που νομίζουν εκεί πέρα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους. Όχι να αλώσουν, όχι να διεκδικήσουν τη Δημαρχία, αλλά να βγουν στην αντιπαράθεση με τον Τζάκον. Αυτό είναι και λυπάμαι. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, Καλδερμιτζή και Μπλέτσα, ήρθε πυροσβεστικά να κατευνάσει. Όχι, ούτε τους απάντησε ο κύριος αυτός, ο κύριος Μημαράκης. Όχι, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Ευρυπίδη Σιλιανίδη. Κύριος Ευρυπίδης Σιλιανίδης, η οποία δήλωση λέει ότι δεν υπάρχουν πλέον. Σωστά, εκφράζει τη γραμμή του κόμματος, όχι κάποιων προσώπων. Αυτή είναι η γραμμή του κόμματος. Αλλά εγώ θέλω να πω εδώ έχουμε φτάσει σε τραγελαφικές καταστάσεις σήμερα, γιατί ελλείψη άλλων επιχειρημάτων μας που καλούν οι ξυπόλοιποι. Εμείς είμαστε οι ξυπόλοιποι, αυτοί είναι οι λόρδοι και οι κόμισες. Εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή, επιχειρήματα για γέλια, ειλικρινά, είναι για να γελάς. Και... δηλαδή, αποτελείτε τους φτωχούς συγγενείς. Ξέρω πώς τα σκέφτονται. Πώς τα σκέφτονται αυτά τα πράγματα. Είναι για γέλια απλώς η κατάσταση. Δεν μπορεί να μιλάει κανείς σοβαρά. Έτσι. Μα είναι ένας χαρακτηρισμός έτσι που ανάγεται σε πολύ παλιές εποχές. Ακριβώς πια αυτοί οι άνθρωποι. Δεδομένου ότι οι τάξεις... δεν είναι θέμα πολιτικής ανάλυσης, είναι θέμα ψυχιατρικής ανάλυσης πλέον. Έτσι το βλέπετε. Εκεί έχουν φτάσει, ναι. Μάλιστα. Είναι... δηλαδή, αν είναι δυνατόν σήμερα να λένε αυτοί οι ξυπόλοιποι. Είναι λίγο σκληρός ο χαρακτηρισμός και θα μου δημιουργήσετε πρόβλημα, γιατί εγώ μιλάω με όλους. Έτσι πρέπει να κάνω. Κοιτάξτε, τι άλλο να πω. Δηλαδή, είναι πολιτικός όρος. Αυτή είναι και σήμερα για το σύγχρονο πολιτικό. Αυτή είναι φτωχή και ξυπόλοιτοι και ποιος θα τους εμπιστευτεί και κάτι τέτοια άλλα παρόμοια. Και εμείς είμαστε οι άρχοντες που φόβονται. Καταλαβαίνετε. Έρχονται οι εκλογές, επακολουθεί και δεύτερη αναμέτρηση. Εσείς το είπατε, δεν είναι δική μου πρόβλεψη. Η συνεργασία σας με τον κύριο Καλδιριμτζή είναι δύσκολη. Κοιτάξτε, χθες το βράδυ
ένας σύμβουλός μου μιλούσε με κάτι μουσουλμάνους που ήταν στο συνδυασμό του κύριου Καλτιρίμτζη. Δεν τον γνώριζαν. Και για το μέρος συζήτησης τους ρώτησε, καλά, δεν τον γνώριζαν, σας λέω. Εσείς στο δεύτερο γύρο θα στηρίξετε τον Τζάκονα? Όχι, που λένε αυτοί. Και σηκώθηκε, έφυγε, ας πούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο καλό πρόσωπο και να δείξουμε εμείς, υπάρχει ένας τέτοιος φανατισμός, μια τέτοιο μίσος που το καλλιεργούν, που όποιο χέρι φιλίας και να τείνουμε εμείς, δυστυχώς δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Μάλιστα. Εσείς όμως, αν σας ζητήσουν χέρι φιλίας... Εγώ το δείχνω, συγγνώμη, και το έχω δείξει στο παρελθόν, αλλά υπάρχει δυστυχώς στο παρελθόν. Δηλαδή, στις εκλογές του 98, τι ψήφισε ο κ. Καλλιεργητής και η παρέα, το θυμάστε? Υπάρχει καταγγελία του κ. Παπαλεξίου για τον αγώνα που έκανε εναντίον του επίσημα χρησμένου υποψηφίου νομάρχη κ. Καλλιεργητής και υπέδειξε αυτού. Επομένως, δεν μπορούμε να ξεχνάμε το παρελθόν, να το σβήνουμε. Υπάρχει δυστυχώς και με ντοκουμέντα. Όσον αφορά εμάς, για να μην νομίζω ότι αποφεύγω τη συζήτηση, παρακολουθούμε τα γκάλουπ. Το ένα το είδα η διεισόμαση. Συνεχώς είμαστε δεύτεροι. Επομένως, για μας δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αν παραδόξως δεν επιβεβαιωθούν τα γκάλουπ και έρθετε τρίτη, ευκολότερα θα συνεργαστείτε με τον κύριο Βαβατσικλή παρά με τον κύριο Καλλιεργητή? Να σας πω κάτι. Μετά από όσα λέτε εσείς. Ο Τσάκουνας δεν είναι μόνος του. Έχει συνεργάτες, συμβούλους. Δεν θα αποφασίσω μόνος μου εγώ για το τι στάση θα κρατήσουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά σας λέω, δεν μας απασχολεί, διότι τα δεδομένα μέχρι τώρα μας οδηγούν εκεί. Ότι εμείς είμαστε οι δεύτεροι. Και δεν δέχεστε και μια πιθανή, όπως εγώ χαρακτήρισα, τρίτη θέση? Δεν δέχεστε? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι. Δεν δέχεστε για συζήτηση? Δεν είμαι δεν έχω καβαλήσει το καλάμι και τα λοιπά, όπως άκουσα προχθές ένα γκάλο που δημοσίευσαν κάποιοι, που ανέφερα μάλλον κάποιοι κύκλοι του κυρίου Καλλιεργητή ή κάποιοι άλλοι που λένε ότι θα βγει πρόπτωση με 60% κτλ. Αυτά τα γκάλο μάλλον τα κάνουν μέσα στο εκλογικό του κέντρο και δεν υπάρχει σοβαρότητα. Εκεί τα ποσοστά είναι εύκολα. Μάλλον μέσα στο εκλογικό κέντρο. Θέλω να επισημάνω το εξής πράγμα. Το είπα προχθές και στον κύριο Αθανασιάδη συζητώντας εδώ. Η Νέα Δημοκρατία απέχει από την εξουσία, από την πλειοψηφία, από τη συμπολίτευση του Δήμου Κομωτινής σε 12 συναπτά έθνη. Παρά τα αυτά όμως δεν κατάφερε να έχει έναν υποψήφιο. Σε ό,τι αφορά το άλλο επίπεδο, το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, εκεί και τις τρεις φορές, και το 1994 και το 1998 και τώρα παρουσιάζεται ένας υποψήφιος. Ποιο είναι το αδύνατο σημείο σε ό,τι αφορά τον πρώτο βαθμό, την δημοτική δηλαδή αναμέτρηση? Κοιτάξτε, για να κάνεις σε αυτή την υπερνομαρχία ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο είναι δύσκολο. Δηλαδή, ένας που ζει στην Κομωτινή είναι δύσκολο να βρει υποψηφίου στον Εύρο. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη κίνηση. Εκτός αν συμπέσουν και εκεί, ναι, και εκεί κάποια. Εδώ για το Δήμο είναι πιο εύκολο. Καταλαβαίνετε, μέσα στο όριο του Δήμου, ένας ο οποίος στηρίζεται από κάποιους ανθρώπους μπορεί να κάνει. Όχι βέβαια εύκολα, γιατί ξέρετε ότι και εκεί πέρα και με τη στήριξη του χρήσματος πάλι δεν μπορείς να βρεις συμβούλους. Όπως και τώρα. Παρά τα αυτά όμως, εγώ θέλω να σταθώ στην προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία, τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. Με μία λέξη λέμε και καθαρίσαμε. Ήρθε εδώ με η Μαράκης, ήρθε και ο Σημεοφορίδης πολλές φορές. Γιατί δεν μπόρεσαν να σας πείσουν ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος συνδυασμός? Όχι, δεν ήρθανε. Δεν ήρθε ο κ. Σημεοφορίδης? Όχι. Δεν έχει έρθει ο κ. Σημεοφορίδης. Μόνο... Έκτοτε, από τότε που δόθηκε το χρήσμα, εγώ δεν κλήθηκα πουθενά. Όχι, εννοώ πριν δοθεί το χρήσμα. Πριν είχαν τεθεί υπόψη του όλα τα πιθανά και τα ενδεχόμενα, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Δηλαδή, ούτε η νομαρχιακή που του έθεσε το θέμα ότι πρέπει να γίνουν διαδικασίες και τι πρέπει να γίνει να μην γίνει, αλλά και κατηδίαν άλλοι που μιλήσανε, λοιπόν δεν εισακουστήκαν και δεν φέρει ευθύνη κανείς άλλος. Είστε γιατρός, χειρουργός. Σας ξέρει η Κομωτίνη επί σειρά ετών. Το είχα αναφέρει σε μια άλλη εκπομπή και θα το ξαναπώ. Μου είχε πει μια κυρία τότε, θα το πω ξανά, έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι ο κύριος Τσάκωνας είναι ο μόνος γιατρός που δεν παίρνει φακελάκι. Όχι, ο μόνος, δεν το δέχομαι, είναι κι άλλοι. Και εγώ θα το συμπλήρωνα
το είπε αυτή η γυναίκα έτσι και εγώ θα το συμπλήρω, δεν μπορεί να είναι ο μόνος. Συνεπώς η κοινωνία της Κομωτινής εκτιμά την επιστημονική σας παρουσία και το έργο στον τομέα της υγείας που προσφέρετε, καθώς επίσης και ένα επίλεκτο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το έργο που παρουσιάσατε την τετραετία που πέρασε ως αντιπολιτευόμενος την νέα πορεία, κρίθηκε ανεπαρκές, κρίθηκε λίγο το έργο? Κοιτάξτε, πράγμα, και δεν, σε μια και δεν εκτιμήθηκε αυτή η προσφορά. Και σε μια συνέντευξη ο κύριος Καλδιριντζής έτσι μας χαρακτήρισε, ότι δεν είχαμε καλή παρουσία στο Δήμο όσον αφορά σαν αντιπολίτευση. Βέβαια δεν ξέρω τι εννοούν αντιπολίτευση. Τι έκανε βέβαια ο ίδιος σαν δημοτική αρχή, το παραβλέπουμε όταν ήταν στο Δήμο. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αντιπολίτευση δεν σημαίνει συμπλοκές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε ύβρις, ούτε διεξιβισμούς. Σημαίνει κατάθεση προτάσεων και έλεγχος της Δημοτικής Αρχής. Μια γόνιμη παρουσία δηλαδή. Μια παρουσία η οποία να είναι επικοδομητική, να συμφωνήσεις στα σωστά και να διαφωνήσεις σε αυτά τα οποία νομίζω ότι δεν είναι σωστά, τεκμηριωμένα όμως. Εγώ πήρα μαζί μου ένα δελτίο από τον Δημοτικό Έλεγχο που είχαμε βάλει μια φορά. Μέχρι. Για να μάθουν κάποιοι ότι έλεγχος γινόταν εκεί και προτάσεις, αλλά δυστυχώς ίσως δεν μπορούσαν να προβληθούν όσο θα έπρεπε. Λοιπόν, στις 24 Αυγούστου 2000 λέμε για την πλατεία Ειρήνης. Ερώτηση: ποια ήταν η αρχική προθεσμία παράδοση του έργου, ποιο ήταν το αρχικό προβλεπόμενο κόστος, πόσες παρατάσεις δόθηκαν και για ποιους λόγους, ποιο το μέχρι στιγμής κόστος του έργου, σε ποια φάση βρίσκεται, ακόμη δεν είχε τελειώσει η διαδικασία της εκ των υστέρων νομιμοποίησης του κτίσματος έμπροσθεν της Τράπεζας Ελλάδος, για ποιους λόγους δεν τοποθετήθηκε η τέντα που βρεπόταν από το αρχικό σχέδιο. Ακολουθεί άλλο ερώτημα για το τουριστικό της Νυμφαίας, για το τουριστικό περίπτωρο, το οποίο βέβαια τώρα έγινε και δεν υπάρχει λόγος να το αναφέρουμε. Το άλλο ερώτημα ήταν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημοπράτησης του εντευκτηρίου του Σαρακατσάνου. Και εκεί μας είπαν ότι το οποίο τελικά ήταν ψέματα και δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε. Και ένα άλλο ερώτημα, σε ποιους λόγους οφείλεται η καθυστέρηση ολοκλήρωση των έργων της οδού Κείμωνος, τα οποία άρχισαν πριν από 4 χρόνια και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη ως προς το σκέλος των γραμμών του ηλεκτρικού και των φωτιστικών σωμάτων. Δεν κατάλαβα αυτό ποιο έργο είναι. Υπάρχει ένας πεζόδρομος, στρώθηκε, ήταν να μπει και χαμηλός φωτισμός, υπάρχουν τα καλώδια εδώ και 4 χρόνια και δεν έχουν πει τα φωτιστικά σωμάτων. Πού είναι? Απέναντι από το σπίτι μου. Και του το έχω πει και στην τεχνική υπηρεσία. Πού είσαι ακριβώς? Είναι η οδός Κείμωνος, μόλις τελειώνει το πάρκο, όχι ο προσδρόμος, ο δεύτερος. Αριστερά. Επί της Αδριανούπολεως. Κάθετος στην Αδριανούπολη. Βεβαίως, πάντα να δείτε τα καλώδια, είναι έξω ακόμα. Okay. Εδώ και 5 χρόνια. Αυτά δεν προβάλλονταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Εγώ έχω ένα σωρό τέτοια χαρτιά. Έφερα ένα ενδεικτικά. Ναι. Υπάρχει στο Δημοτικό. Φέρατε ένα ενδεικτικά το οποίο. Να σα φέρω όλες τις ερωτήσεις που κάναμε. Όχι, όχι, το οποίο όμως. Συμπτωματικά, παραδόξως, δεν ξέρω εγώ πώς θα το χαρακτηρίσω, εμπλέκει και τον κύριο Καλδιριντζή ως ανάδοχο του έργου πλατεία Ειρήνης της Κομωτινής. Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ότι ήταν ο ανάδοχος. Κάποιος θα ήταν ο ανάδοχος του έργου, έτσι δεν είναι? Λογικό, ναι, και επόμενο, όχι. Το παράδοξο όμως είναι ότι εμάς η Δημοτική Αρχή κάποτε που ζητήσαμε πριν τις εκλογές του 2000 και ήταν όψιο διορισμός 20 οδοκαθαριστών, να μας δώσει την ευκαιρία να προτείνουμε κι εμείς ένα-δύο άτομα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε, δεν μας δόθηκε η δυνατότητα. Είπαν όχι, θα τους διορίσουμε όλους και τους 20 εμείς. Όχι μόνοι, είναι συμβάσει. Ναι, δεν γίνονταν σύμφωνα με τις αρχές που έχει καθορίσει? Όχι, όχι, δεν γίνονταν. Όχι, δεν γίνονταν. Αυτό το περιβόητο σύστημα των προσλήψεων. Όχι. Λοιπόν, εμάς δεν μας δώσαν. Όμως, πόσες αναθέσεις δόθηκαν για χώρους όσον αφορά γύρω από την πλατεία? Εγώ έχω μια απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για ανάθεση 256 εκατομμυρίων. Ανάθεση σας λέω, όχι διαγωνισμό. Ναι, γιατί ναι. Επί των διαγωνισμών δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Ναι. Όμως λέω, γιατί να παίρνει ο κ. Καλδιριντζής έργο 256 εκατομμυρίων με ανάθεση, νόμιμα, δεν είναι παράνομα. Νόμιμα είναι. Και να μην πάρει κάποιος άλλος εργολάβος. Και να μην μας δίνει εμάς η Δημοτική Αρχή δύο θέσεις που δεν κοστίζουν τίποτα οδοκαθαριστών. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μάλιστα.
Έρχεται όμως ένα είδος παζαρέματος αυτό, έτσι που το λέτε. Κοιτάξτε, αυτά ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί που τα ακούν. Έτσι. Έτσι λέτε. Ναι. Είχατε μέσα στο ψηφοδέλτιο τον συνεργάτη μας, τον κύριο Πουρτσίδη, καθώς επίσης και τον φίλο μου και συνάδελφο, τον κύριο Ζουνίδη. Ναι. Δεν τους βλέπω στον συνδυασμό. Γιατί? Επιλογή τους. Ο κύριος Ζουνίδης κουράστηκε. Είχε μεγάλο φόρτο, γιατί ξέρετε είναι, δουλεύει κι άλλο. Και ο κύριος Πουρτσίδης ήθελε να μπει στο συνδυασμό του κύριου Καλδιρίμτζη. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω. Δεν είναι μέσα τα χαρτιά που διαβάζω. Σύμφωνα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν είναι. Ο κύριος Ζουνίδης όμως ένας πολύ σοβαρός. Πολύ σημαντικός, με μεγάλη προσφορά, αλλά προτίμησε. Ευγενικός, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ναι. Και δεν έπρεπε να τον χάσετε. Όχι, λόγω οικογενειακών. Νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος σε ένα οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο. Το αμφισβητεί κανείς. Όχι. Αλλά βλέπετε υπάρχουν και τα προσωπικά σου. Δεν μπορώ να κουράζομαι υπερβολικά. Μήπως έπαιξε κάποιο ρόλο το γεγονός ότι είναι δύο συνδυασμοί? Όχι, όχι. Γιατί κοιτάει φορά δύο ήταν. Όχι. Κοιτάει φορά δύο ήταν. Και εξάλλου τόσα χρόνια είμαστε μαζί με τον Ζαφίρ, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Επίσης βλέπω ότι η κυρία Μποβωτά που συνεργάστηκε μαζί σας, ναι, ήταν επικεφαλής άλλου ψηφοδελτίου το 98. Ναι, ήταν επικεφαλής άλλου. Στη συνέχεια συμπράξατε. Όχι 98, το 94. Το 94. Το 98 ήταν μαζί, μαζί μας. Και αυτή φεύγει και πάει στην Βεβαίως. Πλευρά του κυρίου Καλδιρμιζή. Ναι, ναι. Αυτές είναι απώλειες που σας στοιχίζουν? Αυτό θα κριθεί. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε αν συγχύζουν, είναι και καλό. Έτσι δεν είναι? Δεν εννοώ εγώ να γίνω σαφέστερος, δεν εννοώ σε ψήφους, αλλά σε δυναμικό, σε προϋποθέσεις που πρέπει να διαθέτει. Αναπληρώθηκα νομίζω από κάποιους άλλους συναδέλφους, του ίδιου άξιους, του ίδιου ικανούς. Μάλιστα, τώρα να σταθούμε πάλι λίγο στον ρόλο που παίξατε ως αντιπολίτευση. Ναι. Μήπως συμπλέατε με την νέα πορεία έτσι σε σοβαρά και σημαντικά θέματα? Όχι, μη χαμογελάτε. Είναι ερώτηση έτσι που μου έρχεται πηγαία να ρωτήσω. Και δεν ήταν η Εγώ σας είπα για κάτι το οποίο πιστεύαμε. Μα σας, δηλαδή, εάν το βλέπουμε κάτι το οποίο είναι σωστό, θα πούμε όχι για το όχι. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα, έτσι. Εμείς σκεφτόμαστε το συμφέρον του Δήμου. Δεν κάνουμε λαϊκισμούς. Θέλετε να σας πω ορισμένα γεγονότα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω? Ναι. Ωραία, να σας πω. Μα είναι σωστό, είναι επιβεβλημένο. Ωραία. Ήταν αυτή η υπόθεση από την Ολυμπιακή 2004. Ναι. Ήρθε στην Κομωτινή ένα κονδύλιο ενός δισεκατομμυρίου δραχμών στο Δήμο για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο όμως δεν έφτανε. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό το οποίο προλόγω. Και υπήρξε μια πρόταση και μέσα στο ΔΟΝΑ να γίνουν τα λεφτά αυτά μαζί με το Πανεπιστήμιο ένα περίπου 3 δισεκατομμύρια για να γίνει ένα πρότυπο διαβαλκανικό κέντρο προετοιμασίας αθλητών. Βέβαια φαινόταν ότι χάνει ο Δήμος τα λεφτά. Κατ' εμάς δεν χάνει ο Δήμος τα λεφτά. Τα λεφτά επενδύονται έστω και στο γυμναστήριο που θα ιδρυθεί στην περιοχή του Πανεπιστημίου. Και θα γίνει Κομωτινή ένα κέντρο βαλκανικής προετοιμασίας αθλητών. Το να ενισχύεται το Πανεπιστήμιο νομίζω ότι ενισχύει και την ίδια την Κομωτινή. Φανταστείτε τι θα ήταν η Κομωτινή χωρίς την παρουσία του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, με αυτό το πρίσμα, από κάποιοι μας κατηγόρησαν, λέει, ξεπουλήσατε ένα δισεκατομμύριο. Γιατί δεν έφυγε το ένα δισεκατομμύριο από την Κομωτινή? Έμεινε εδώ και αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάποιος πρότεινε τα λεφτά αυτά να τα μοιράσουμε στους αθλητικούς συλλόγους. Αφενός δεν είχαμε το δικαίωμα, γιατί ήταν για συγκεκριμένο σκοπό το κονδύλιο. Αφετέρου, το να τα δίνε σε κάποιους αθλητικούς παράγοντες για να τα μοιράσουμε εδώ και εκεί, νομίζω ότι δεν θα γινόταν ένα έργο αυτής της περιοπής το οποίο πραγματικά θα στόλιζε και θα διαφήμιζε την Κομωτινή. Σωστή θέση, έχω την εντύπωση. Αυτό μας κατηγορεί θα συμπλέουμε. Λοιπόν, αν συμπλέουμε σε αυτά, δεχόμαστε να συμπλέουμε. Ενώ η διανομή ή η κατανομή και με σωστή αναλογία σε αθλητικούς συλλόγους
δεν θα απέδιδε τίποτα. Ωραία, θα εξοδεύονταν τα λεφτά. Θα εξοδεύονταν. Αναλώσιμο είδος. Λοιπόν, και όμως κατηγορηθήκαμε ότι συμπλέουμε. Λέει, ξεπουλήσαμε την κουβέντα. Βλέπετε, οι χαρακτηρισμοί είναι εύκολοι. Εύκολη. Αλλά η ουσία είναι δύσκολη. Επομένως, έχω την εντύπωση, κύριε Τσάκον, ότι υστερήσατε στο θέμα της προβολής των θέσεών σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό τι να σας πω εγώ. Το γεγονός ότι πόσο, 7 ή 8 ήσασταν. Ήμασταν 7. 7 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Το γεγονός αυτό, ο μικρός αριθμός, επηρέαζε την παρουσία μας. Παρουσία σας. Και οπωσδήποτε επηρεάζει και η παρουσία. Βέβαια, σημασία έχει και η ποιότητα. Αλλά οπωσδήποτε επηρεάζει και η παρουσία. Ο αριθμός δηλαδή είναι καθοριστικός για την παρουσία και το βάρος στην εκπροσώπηση του οποιοδήποτε δημοτικού συνδυασμού, εν πάση περιπτώσει. Παρά τα αυτά, όμως, μπορούσατε να κάνετε και έλεγχο και προτάσεις και ερωτήσεις. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να φέρω τώρα τι έχουμε φτάσει. Όχι, ως αριθμός το 7. Ναι. Παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Σύμφωνα. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε με τον κύριο Καρανικολάου, τον τρίτο κατά σειρά συνάδελφο εκπρόσωπο του συνδυασμού, ο οποίος μόνος δεν μπορούσε να κάνει τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε όμως, μην ξεχνάτε κάτι, ο κύριος Καρανικολάου δεν είναι και αυτός μόνος του, έχει ένα ολόκληρο κόμμα από πίσω του. Τρέχει, γιατί αγωνίζεται ο άνθρωπος και δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι το ΚΚΕ έχει αγωνιστές. Δηλαδή, παρά το χαμένο της υπόθεσης, αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Επομένως, έχει έτοιμο υλικό. Προτάσεις δηλαδή. Προτάσεις, κοιτάξτε. Άσχετα το αν οι προτάσεις είναι σωστές ή όχι, έχει όμως προτάσεις. Έχει προτάσεις. Βεβαίως. Εκεί εισέρχεται εντονότερα το πολιτικό στοιχείο. Ναι. Σας είπα, άσχετα αν είναι σωστές ή όχι. Δηλαδή, κάπου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει αυτό τους ενδιαφέρει τους. Είχε γίνει συζήτηση για την πρόσληψη ιδιωτικών συνεργείων καθαριότητος. Μάλιστα. Είναι θέμα, βλέπετε, μπαίνουμε σε ένα κεφαλαιόδη ζήτημα το οποίο και θα συζητήσουμε. Λοιπόν, εγώ εκεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα, χαίρομαι που η Νέα Πορεία συμβαδίζει πλέον με τις φιλελεύθερες ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά έχουν μεγαλύτερη απόδοση τα συνεργεία, όπως έγιναν και στο νοσοκομείο, παρά όσο σκληρό και αν είναι, με τη δημοσιοπαλλική νοοτροπία που δημιουργείται και που την πληρώνουμε εν τέλει όλοι, όπως ξέρετε, στο δημόσιο τομέα. Ο κύριος Καρανικολά, θυμάμαι, αντέδρασε και εναντίον μας και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή είναι τέτοια η φιλοσοφία του κόμματός του. Και καλά έκανε. Προτάσεις έχει όμως ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να το παραδεχθούμε και δεν είναι αγωνιστής. Βεβαίως. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Νέας Πορείας, μια και αναφερθήκαμε για τον κύριο Καρανικολάου και για σας, να πούμε για τη Νέα Πορεία. Εκεί επισέρχονταν το πολιτικό συστατικό, ας πούμε, το στοιχείο εκείνο που διέβλεπε κανείς ότι εδώ υπάρχει μια πολιτική ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε. Το διάβαζε κανείς, ξέρει να διαβάζει και κάτω από τα γράμματα. Μην κρυβόμαστε, οπωσδήποτε θα υπάρχει και η παρουσία ΠΑΣΟΚ, συγκεκαλυμμένη έστω. Ας πούμε, ο συγχωρεμένος ο δήμαρχος, ο κ. Παπαδρέλης, σε μια συζήτηση είχε πει, οφείλουμε ευχαριστίες στον κύριο Σκανδαλίδη, ήταν τότε, ποιο ήταν, θυμάμαι. Εσωτερικό, ναι. Και εγώ του είπα, όχι, κάνεις λάθος. Ευχαριστώ, πρέπει να λες νύχτα μέρα στην ΕΟΚ, την οποία βρίζατε και χάρη στην οποία έχετε αυτά τα κονδύλια τα διαχειρίζετε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι μια διαφορά φιλοσοφίας, νομίζω. Εννοείται βρίζατε ως ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ βρίζαν την ΕΟΚ και τα λοιπά. Κάποια εποχή. Όταν όμως αναφέρονται οι ΠΑΣΟΚ, βλέπετε τώρα αλλού πάμε το θέμα. Ναι. Όταν αναφέρονται σε ενέργειες της Νέας Δημοκρατίας παλιές, γιατί λέτε αυτά είναι παλιά? Εγώ λέω ότι είναι παλιά πια. Γενικά η Νέα Δημοκρατία, έτσι λέει. Εγώ τώρα θα ανατρέξουμε σε ζητήματα του 75, του 76, έτσι λέει. Όχι, εγώ προσωπικά είμαι πρόθυμος να ανατρέξουμε και στο 1821, αν θέλετε. Τέλος πάντων, ήσασταν αντίθετος με την έκφραση ευχαριστειών. Ναι, δηλαδή υμνούσαμε τον υπουργό του ΠΑΣΟΚ που χάρη στα κονδύλια της ΕΟΚ κάνει πολιτική τώρα. Μήπως εσείς δεν βάζετε αρκετή δόση πολιτικής Νέας Δημοκρατίας στην παρουσία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι χάσατε την εκτίμηση από ένα μέρος, από μια μεγάλη μερίδα
των νεοδημοκρατών. Διαψεύσατε δηλαδή τις δικές τους προσδοκίες. Αυτό ρωτήστε τους ίδιους, αλλά εγώ από ό,τι ξέρω, δεν ερχόντουσαν μέσα να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι ανοιχτές στο κοινό. Και μου λέγαν πολλές φορές, δεν κάνεις τίποτα εκεί μέσα. Όταν τους ρωτούσες, τι θέλεις να κάνω, να δείρω κανέναν, να μαλώσω, να βριστώ, ήρθες να δεις τι λέμε, τι κάνουμε, σου λέγαν όχι. Επομένως, βγάζαν συμπεράσματα, γιατί δεν ξέρω, ο κάθε άνθρωπος έχει και διαφορετικές αντιλήψεις περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω τι θα ήθελαν αυτοί οι κάποιοι, που ίσως να υπάρχουν όπως λέτε, οι οποίοι δεν έμειναν ευχαριστημένοι με την παρουσία μας μέσα στο Δήμο. Υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι ευχαριστημένοι. Δεν μπορεί όλοι να είναι στο ίδιο επίπεδο. Το πρωτοποριακό, το κάτι καινούριο, το καινούριο, ναι. Υπάρχει στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσετε για αυτή την τετραετία? Κοιτάξτε να δείτε, το πρωτοποριακό, εμείς δεν λέμε, όπως είπε ο κ. Καλλιτεχνής, αμέσως θα φτιάξουμε 2 υπόγεια πάρκινγκ την άλλη μέρα. Δηλαδή προσπαθούμε να είμαστε σοβαροί, πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας κρίνεται με αυτά που είχε κάνει στο παρελθόν, η αξιοπιστία του. Δηλαδή, και τι να αρχίσω κι εγώ να λέω ότι, όπως είπε ο Προφέστης, δηλαδή, θα μοιράσω και ποσοστός για τα καπνά. Υποψήφιος δήμαρχος να λέει, θα μοιράσει ποσοστός για τα καπνά. Πάση περιπτώσει, ακούμε αυτές τις μέρες, σας είπα πάρα πολλά. Όμως, αυτά όμως που θέλω να πω. Ο λαός ξέρει, δεν ξέρει ο λαός. Ο λαός ξέρει και γελάει πολλές φορές. Mm-hmm. Εντάξει. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτά που ακούτε αυτές τις μέρες, έχει σημασία να κρίνουν οι συμπολίτες μας. Όχι τι είναι αυτά που λένε, αλλά ποιοι τα λένε. Η αξιοπιστία αυτών που τα λένε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Αυτό πρέπει, διότι όλοι έχουμε μία προσφορά, μία ιστορία εδώ μέσα και σύμφωνα με την ιστορία μας κρινόμαστε. Ας σκεφτούν λοιπόν όλοι που θα κληθούν να αποφασίσουν μπροστά στην κάλπη πώς θα πρέπει να κρίνουν τους υποψηφίους. Όχι με αυτά που λένε, με αυτά που έχουν δείξει μέχρι σήμερα τι έχουν κάνει. Μιλάτε με πολύ σοβαρότητα, με τριοπαθός, εκτιμώντας τις προϋποθέσεις που έχει μια δημοτική αρχή. Είναι θέματα όμως σε ό,τι αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε, που θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος. Εγώ θέλω να εξάρω το επίπεδο, την σημασία, τη βαρύτητα της κουβέντας που κάνουμε, επειδή δεν σας βλέπω καθόλου ξυπόλυτο έτσι όπως σας χαρακτήρισαν, αλλά να κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα με την προϋπόθεση ότι στο δεύτερο μέρος, να ξέρουν και οι τηλεθεατές που παρακολουθούν, να μπούμε σε καθαρά θέματα δημοτικής σημασίας, θέματα που αφορούν και τον Δήμο και την πρωτεύουσα, αλλά καθώς επίσης και τους οικισμούς. Ήταν απαραίτητα στοιχεία αυτά που κάνουμε, διότι συνολικά ένα πλέγμα προϋποθέσεων, έχω την εντύπωση ότι εξετάζουν οι ψηφοφόροι και στη συνέχεια ψηφίζουν. Στο δεύτερο μέρος όμως θέλω καθαρά να σταθούμε στα προγράμματα τα δικά σας, καθώς επίσης να κρίνουμε και το πρόγραμμα της νέας πορείας, η οποία είναι στην εξουσία μέχρι τέλη αυτού του χρόνου, εφόσον δεν επανεκλήγει. Ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμαστε με θέματα, πιστεύω, εξαιρετικώς ενδιαφέροντα. Αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εκλογές 2002. Μας ενδιαφέρουν οι δημοτικές εκλογές και ειδικότερα ο Δήμος Κομωτινής, μια και προσκεκλημένος είναι ο Θόδωρος Τσάκωνας, επικεφαλής του συνδυασμού Ανεξάρτητη Μαχητική Κίνηση. Και σήμερα ακόμα ηγέτης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Κομωτινής. Κύριε Τσάκωνα, είπαμε θα πούμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το πρόγραμμα, διότι πέραν των όσων συζητήσαμε υπάρχει και ένα, νομίζω έτσι, ζεστό ενδιαφέρον των συμπολιτών που μας ακούν να δουν εσείς τι επαγγέλλεστε, τι θα κάνετε, έτσι ώστε
να προτιμήσουν εσάς οι ψηφοφόροι αντί τους άλλους συνδυασμούς. Υπάρχει κάτι το ξεχωριστό που περιλαμβάνει το δικό σας πρόγραμμα? Ξαναλέω ότι αυτές τις μέρες ακούγονται πολλά περί προγραμμάτων. Ναι, είναι οι μέρες. Λοιπόν, μένει στον κάθε ψηφοφόρο να εκτιμήσει την αξιοπιστία αυτού που τα λέει. Έτσι. Με νέα πορεία, είναι 12 χρόνια όπως είπατε, έχει σωρεύσει πλήθος προβλημάτων, τα οποία τώρα η ίδια προτείνει να επιλύσει. Ο κύριος Καλτριμτζής λέει θα δώσει τον εαυτό του για την Κομωτινή και τα λοιπά, για το κόμμα. Βέβαια έχω να θυμίσω εγώ, επειδή μιλάμε για την προσφορά στον τόπο, θυμάμαι πριν το καλοκαίρι, βάση περιπτώσει, όταν είχε ζητηθεί μέσα στην ΟΔΕ να συνδράμουμε οικονομικά για τα ενίκια της Νομαρχιακής Νέας Δημοκρατίας, και ζητήθηκε και από τον κύριο Καλτριμτζή το ποσό των 30 ευρώ. Ο οποίος αρνήθηκε όμως να δώσει. Συγγνώμη. Να βγάλουμε συμπεράσματα. Όχι, δεν είναι το. Η πράξη είναι το συμπέρασμα. Στη φορά τα οικονομικά των κομμάτων. Α, ναι. Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε εμείς ούτε εργολάβους από πίσω, ούτε μεγάλα τράστη κεφάλαια τα οποία να μπορούν να μας ενισχύσουν. Ο ίδιος ο κύριος Καλτριμτζής είναι εργολάβος. Και είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλουν να εκτιμηθεί όμως. Άρα έχετε εργολάβους. Δεν έδωσε 10 χιλιάρικα λοιπόν για τα ανίκια της Νέας Δημοκρατίας, προβάλλοντας ότι εγώ έχω έξοδα και δεν μπορώ να δώσω και πρέπει να με βοηθήσετε εσείς. Θέλω λοιπόν με αυτό να πω ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί η διάθεση προσφοράς και προς το ίδιο το κόμμα, το οποίο εκπροσωπούμε, προσφοράς με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, έτσι. Αλλά και από εκεί και πέρα αυτό θα διαχέεται και προς το κοινωνικό σύνολο. Με άλλα λόγια λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να περνάμε και να πιστεύουμε όλα όσα μας λέει ο καθένας για την προσφορά, την πιθανή, την ενδεχόμενη προσφορά του, εφόσον υπάρχει μια ιστορία πίσω την οποία μπορούμε να κρίνουμε. Από εκεί πέρα να πούμε τώρα. Δεν παγιδεύεται όμως ο λαός ακούγοντας πολλές υποσχέσεις? Είναι σε θέση να εκτιμήσει ποιο από όσα λέγεται είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί? Γι' αυτό λένε, δεν κάνει, όχι σε μένα, γενικά, δεν κάνεις για πολιτικός γιατί λες αλήθειες. Το έχουν συνδέσει δηλαδή την πολιτική με το ψέμα. Μην πάμε και στα κόμματα και το εδώ, δηλαδή το τι υπόσχονται προεκλογικά κάθε φορά και έρχονται την άλλη τετραετία να υποσχεθούν πάλι τα ίδια υποσχόντουσαν. Ο Στάλιν έλεγε οι λαοί δεν έχουν μνήμη. Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Και εκεί πάνω παίζουν οι πολιτικοί. Μάλιστα. Δεν έχουν οι λαοί μνήμη. Δυστυχώς. Λοιπόν, εσείς παρότι άνθρωπος της δεξιάς, όπως ευρέως σας χαρακτηρίζουν, βλέπω ότι επικαλείστε ρίσεις ανθρώπων της αριστεράς, όπως είπα την Οστάλη. Υπάρχει ένα στοιχείο, υπάρχει ένα στοιχείο όμως ειδικότερο μέσα στο πρόγραμμα, το οποίο, εμείς το οποίο λέμε να εντυπωσιάζει. Το πρόγραμμά μας λέτε. Ναι, το δικό σας. Εμείς δεν πετάμε στα σύννεφα. Λέμε να κάνουμε την Κομωτινή να ανταποκρίνει στην καθημερινότητά μας. Δέστε τους δρόμους. Είναι όλο λακκούβες, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Δυστυχώς. Λοιπόν, υπάρχει ή δεν υπάρχει ο Δήμος? Τώρα βλέπω εσπεσμένα τρέχουν να κάνουν κάποιες ελάχιστες ασφαλτοστρώσεις, να παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα, η οποία δυστυχώς είναι τόσο καιρό αυτή που είναι. Έχουμε πει για το σχέδιο πόλεως, το οποίο έπρεπε να έχει επεκταθεί με το Γενικό Πολεοδομικό. Έμεινε σε συρτάρια, το οποίο θα έλυνε πολλά. Έχουμε πει για την υγεία που δεν έγινε τίποτα. Έχετε πρόταση για το σχέδιο πόλεως? Εμείς λέμε την επίσπευση των εργασιών του Γενικού Πολεοδομικού. Υπάρχει το Γενικό Πολεοδομικό. Εφαρμογή δεν υπάρχει. Όπως υπάρχει και μελέτη για το κυκλοφοριακό, δεν είδαμε εφαρμογή. Δηλαδή, γίνονται οι μελέτες όπως έχει διανοίξει πολλές και δεν υπάρχει εφαρμογή. Να σας πω για το κυκλοφοριακό που το έχω ξαναπεί, αλλά είναι σημαντικό. Που δείχνει τον μη καλό προγραμματισμό, ας πούμε, των έργων. Όπως ξέρετε, όλη η ανατολική πλευρά της Κομωτινής, η κυκλοφορία εννοώ, διοχετεύεται μπροστά από την Ομαρχία. Ναι. Και έχω βγάλει και κάτι φωτογραφίες, θα τις δείξουμε,
που ιδίως τη μέρα του Παζαρίου και τις άλλες μέρες βέβαια, η ουρά φτάνει μέχρι την εκκλησία. Έχουμε προτείνει επανειλημμένως να γίνει μία διέξοδος προς Ροδίτη από άλλους δρόμους, από την Ανατολική περιοχή. Από την Κότιος. Η Κότιος λοιπόν είχε γίνει μελέτη, δημοπρατήθηκε, διάνοιξη, καθορίστηκε τιμή μονάδος. Και όταν ήρθε η ώρα της διάνοιξης δεν υπήρχαν λεφτά για τις αποζημιώσεις. Πέρασε η προθεσμία και πήγαν τζάμπα όλα τα λεφτά. Εσείς πού θα βρείτε τα λεφτά? Εδώ είναι το. Λεφτά υπήρχαν. Γίναν διανοίξεις κάπου όπου κάποιοι είχαν πάρει κάποια οικόπεδα και αξιοποίησαν τα οικόπεδά τους. Αυτό το θέμα για την Κότιος μου το έχει πει πολλές φορές και ο αείμνηστος Γιώργος Παπαδρία. Είδατε λοιπόν, γιατί να γίνουν κάποιες άλλες διανοίξεις όπου έχουν αγοραστεί κάποια οικόπεδα, όπου χτίστηκαν πολυκατοικίες, τα οποία δεν εξυπηρετούν. Η συμπολίτευση επομένως είναι σε θέση. Εμείς τα καταγγείλαμε αυτά, αλλά. Είναι σε θέση να καθορίσει πού θα γίνουν οι διανοίξεις. Δεν να το καθορίσω εγώ. Α, η συμπολίτευση. Ναι. Ναι, φυσικά. Αυτή είναι στο χέρι της. Αποφασίζει και πώς το λένε. Εσείς δηλαδή λέτε ότι οι προτεραιότητες χάλασαν. Ακριβώς. Χάλασαν έναντι των προσωπικών συμφερόντων που υπήρχαν. Γιατί όμως αυτά δεν τα καταγγέλλετε επίσημα? Ποιος σας το είπε? Ποια είναι αυτά τα συμφέροντα προσωπικά? Ψάξτε, ποιοι χτίσαν πολυκατοικίες σε αυτούς τους δρόμους, όπως στην Ήδρα, εδώ πίσω από τη Δημαρχία. Ναι, αλλά εγώ γιατί να ψάξω, ή ο κάθε πολίτης, εσείς που είστε εντεταλμένο όργανο ως αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου, οφείλετε να τα βγάλετε στο φως της δημοσιότητας. Το ονομαστικά δεν νομίζω ότι έχει αξία. Εγώ λέω, τελευταία που αποφασίστηκε μία διάνοιξη εδώ στο. Απέναντι από το Γανίτη, πώς το λένε εκεί πέρα, σινεμάς Αττικών λεγόταν. Απέναντι από το παλιό Γανίτη. Ναι. Από το Λεωτήρι απέναντι εκεί πέρα. Έχω όχι, δεν λεγόταν Αττικό, Αττικό λεγόταν. Σινεμάς, ναι, Αττικό λεγόταν εδώ στην Ελλάδα. Έχει ένα. Πάση περιπτώσει, εκεί έχω πληροφορία. Δεν μπορώ να θυμηθώ από κάπου. Ένα οικόπεδο, 160 εκατομμύρια κτλ. Πάση περιπτώσει, αυτά σας λέω πώς λειτουργούν οι διανοίξεις. Βεβαίως υπάρχουν και διανοίξεις οι οποίες τις επιβραβεύουμε. Ναι. Μαρινάκι και τα λοιπά. Ναι. Δεν τα ισοπεδώνουμε. Όμως θα έπρεπε πρώτιστα να αγωνιζόμαστε για το συνολικό συμφέρον και λιγότερο για τα ιδιωτικά. Ερχόμαστε λοιπόν στην Κότιος. Λέτε και άλλη διάνοιξη προβλέπετε? Εμείς, προς την Ανατολία. Εκείνη η διάνοιξη είναι μία. Η άλλη θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να γίνει μία μελέτη η οποία ξεκινάει από τα Νεόκτιστα Περδίκα και βγαίνει πίσω από το Ξενία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ξέρετε και έχει μια άλλη. Ξέρω, εγώ ξέρω. Και η τρίτη είναι που έχουμε επανειλημμένα πει να γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου από το Παζάρι προς το Κικίδιο, ώστε να μπορούν όσοι θέλουν από Ροδίτη, Σάπες κτλ. Να φεύγουν από εκεί και όχι να στριμώχνονται στο φανάρι αυτό. Αυτή η διαδικασία είναι μεγάλη, δύσκολη? Εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν ήταν δύσκολη. Αλλά συνάντησαμε τέτοια αντίδραση, μια πεισματική άρνηση. Το θέμα των απαλωτριώσεων. Δεν είχε απαλωτριώσει. Δεν είχε ασφαλτόστρωση. Όχι. Δεν έχει. Υπάρχει, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει δηλαδή δρόμος. Μια στήρα άρνηση. Υπάρχει δρόμος. Υπάρχει δρόμος ο οποίος πρέπει να διαμορφωθεί και να ασφαλτοστρωθεί. Γιατί το χειμώνα είναι αδιάβατος από τις. Είναι καλή πρόταση. Και όμως δεν εισακουστήκαμε. Ναι. Άλλη πρόταση. Είναι καλή πρόταση αυτή. Κατ' εμάς είναι. Δεν λέμε ότι θα λύσουμε το κυκλοφορικό ριζικά έτσι. Θα ανακουφίσουμε όμως το ανατολικό τομέα της πόλης. Μάλιστα. Είναι δύσκολη πόλη η Κομωτινή? Ναι, είναι πολύ δύσκολη πόλη. Πολύ δύσκολη πόλη, γιατί βλέπετε χρόνια τώρα δεν έγινε κάτι ώστε να γίνει επέκταση σχεδίου πόλεως. Ανεχθήκαμε την αυθαίρετη δόμηση η οποία δημιουργεί τόσα προβλήματα τώρα, η οποία ήταν τελείως λάθος όσον αφορά, ξέρετε, και την αντιμετώπιση της μειονότητας που έχει γίνει. Ναι, μεν η επίσημη πολιτεία δεν επέτρεπε να χτίζονται σπίτια, πλην όμως τις μέρες των εκλογών όλοι χτίζανε, μην κρυβόμαστε, για να υπάρχει μια συναλλαγή. Εννοείται των εθνικών εκλογών ή των οποιοδήποτε εκλογών. Οι παράνομες ηλεκτροδοτήσεις ακολουθούσαν και όλα αυτά τα άλλα που συναρτούν την ψηφοθυρία και τη συναλλαγή. Και εν πάση περιπτώσει ανοιχθήκαμε την αυθαίρετη δόμηση και φτάσαμε σε αυτά τα διέξοδα σήμερα. Βέβαια υπήρχε και η πολιτική που δεν πρέπει να ανοίγονται δρόμοι αν θίγονται κάποια συμφέροντα, η οποία στο τέλος ομολογώ βέβαια ότι κάπου έχει παραμεριστεί. Άρχισε να δεν δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα. Ναι. Ο παραμερισμός. Βεβαίως δημιουργεί. Δημιουργεί. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι χάρη στα προγράμματα της ΕΟΚ μπορούν να γίνουν προγράμματα δανειοδότηση με χαμηλότερα δάνεια
αυτών οι οποίοι θίγονται, διότι παίρνουν την αποζημίωση. Να πάνε να εγκατασταθούν αλλού, να κάνουν σπίτι. Να κάνουν να αγοράσουν κάπου ένα σπίτι άνθρωποι. Έντονο είναι το φαινόμενο για το παρκάρισμα των αυτοκινήτων, μια και μιλάμε για δρόμους για τέτοια πράγματα. Το παρκάρισμα και επειδή αναφερθήκατε σε δύο πάρκινγκ τα οποία υπόσχεται ένα συγκεκριμένο υποψήφιο, εσείς έχετε λύση να προτείνετε? Οι λύσεις υπάρχουν στο πρόγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης. Εγώ όμως θέλω να θυμίσω ότι αγωνιστήκαμε την περασμένη τετραετία να αποδείξουμε το λάθος της επιλογής της ανέγερσης του Μελίνα Μερκούρη στο Παπα-Νικολάου πίσω. Μάλιστα. Και τότε χλεβαστήκαμε. Μας κορόλευαν κάποιοι. Τελικά φαίνεται υπερίσχυσε η λογική και έγινε αυτό το πάρκινγκ το οποίο γίνεται πίσω από το Παπα-Νικολάου, το οποίο όμως να πούμε ότι χρειάστηκε 4 χρόνια να γίνει μια ασφαλτόστρωση. Είναι πολύ βραδύς ο χρόνος εξέλιξης των έργων και υπάρχουν πολλές φορές, το έχουμε καταγγείλει και μέσα, και σκοπιμότητες. Δηλαδή γίνονται οι καθυστερήσεις για να παίρνουν, δηλαδή, να παίρνουν άλλη τιμή εργολάβοι και να ωφελούνται κάποιοι. Τα έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα εκεί πέρα. Έρχονται στην επιφάνεια συγκριτικοί πίνακες. Αναπροσαρμόζονται οι τιμές. Αναπροσαρμόζονται και το αιτιολογικό ήταν πάντα λόγω καιρικών συνθήκων. Και ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια στην Κομωτινή ψάχναμε νερό. Λοιπόν, ποιες ήταν αυτές οι καιρικές συνθήκες, και να πω συγκεκριμένα επί τη ευκαιρία. Θυμάμαι μια φορά για την πλατεία που είχε ζητηθεί πάλι παράταση κτλ. Ένα μέλος της συμπολίτευσης, ο κύριος Ελευθεριάδης, είχε ξεγερθεί. Λέει, 2 μήνες δεν είδαμε άνθρωπο με στην πλατεία να δουλεύει. Και τώρα έρχεται και ζητάει αυτό, και όμως να ζητάει παράταση καθεσμία. Και όμως πέρασε πάλι. Είχε περάσει. Αυτό το πάρκινγκ άργησε, καλώς κακώς έγινε. Έγινε. Τι άλλο μπορεί να γίνει όμως, διότι χώρο στάθμευσης δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν επαρκεί αυτό, μια και κοιτάξτε, η πόλη έχει γεμίσει με αυτό. Αναφέρονται χώροι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πάρκινγκ μέσα στο Γενικό Πολυοδομικό. Ένα τέτοιο μέρος που αναφέρεται είναι εδώ στην Αδριανούπολη, μια αλάνα. Αλλά εγώ διεπίστωσα, έκανα μια έρευνα, ότι αυτό είναι της Μουφτίας. Πριν φτάσουμε στη Λαϊκή Αγορά. Δεξιά. Δεξιά, μια αλάνα. Αλλά αυτό είναι κτίβα της Μουφτίας, από ό,τι ξέρω. Δεν μπορεί να γίνει, αλλά αναφέρεται στο Γενικό Πολυοδομικό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άλλα και άλλα μέρη. Έτσι που το βλέπετε, τον Γενικό Πολυοδομικό Σχεδιασμό δίνει λύσεις αν εφαρμοστεί? Κοιτάξτε, και μέσα εμείς τον ψηφίσαμε για να τον παραλάβουμε εν τέλει. Είπαμε ότι δεν δίνει λύσεις, όμως πρέπει να αρχίσουμε από κάπου και τμηματικά να τον διορθώνουμε, δηλαδή πιλωτικά θέλω να πω, κάπου να εφαρμόζουμε και να βλέπουμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνουν αυτές οι πεζοδρομίσεις που λέει αυτή η απομάκρυνση των αυτοκίνητων από το κέντρο κτλ. Πού θα πάνε αυτά τα αυτοκίνητα, διότι είναι και αυτές οι προτάσεις για το ποδήλατο. Καλή η πρόταση, αλλά όταν βρέχει και όταν κάνει ζέστη, πού θα πας με το ποδήλατο, ή όταν κάνει κρύο? Έτσι δεν είναι? Να μην χρησιμοποιούν πολύ το αυτοκίνητο, λένε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι και η πανάκια να λύσει όλα τα προβλήματα το ποδήλατο. Τελικά πού θα γίνει αυτό το περιβόητο ποδηλατοδρόμιο? Δεν το ξέρω. Συναντάει το εμπόδιο αυτό της δύσκολης πόλης που λέμε. Να σταθούμε λίγο και στο υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας, το οποίο προεβλέπεται αρχικά και στη συνέχεια δεν έγινε. Μας είπαν ότι ήταν αδύνατο να γίνει. Έτσι πώς μας είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει λόγω δαφολογικών και κάποιων άλλων δυσκολιών. Δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια ή όχι. Mm-hmm. Αυτό πράγματι είναι που έχει κυκλοφορήσει. Πάλι αναφέρομαι τώρα, βλέπετε, είναι συνειρμή, μου έρχεται στο μυαλό άποψη του έμνηστου δημάρχου, του Γιώργου του Παπαδριέλη, ο οποίος μου είχε πει για ένα υπέργειο πάρκινγκ, το οποίο θα ήταν ελικοειδές, όπως γίνονται τώρα στις μεγάλες πόλεις. Στην Καβάλα νομίζω έχει γίνει ένα τέτοιο. Έχουν, γίνονται σε πολύ. Ναι. Αυτό το πράγμα πού είναι? Αυτό πουθενά δεν υπάρχει. Δεν το βλέπετε? Υπήρχε μία πρόταση και στο πρόγραμμα της νέας πορείας την περασμένη τετραετία, το οποίο έλεγε ότι ο χώρος της πυροσβεστικής θα αξιοποιηθεί σαν πάρκινγκ, αν μετεγκατασταθεί η πυροσβεστική. Μάλιστα. Όμως μέχρι τώρα, από ό,τι ξέρετε, δεν έχει γίνει τίποτα. Ένα οικόπεδο που δόθηκε το άλλο, πυροσβεστική, ένα οικόπεδο. Ναι, αλλά είδατε εσείς να προχωράει. Δεν βλέπω δεν να προχωράει.
Υπάρχουν και άλλες προτάσεις όσον αφορά το στρατό, αν πάει πιο πάνω οι στρατικές μονάδες αυτές. Οι δύο μονάδες. Ναι. Ή λέτε και του σταθμού μήπως. Ενώ του σιδηροδρομικού. Όχι, εννοώ εδώ. Αυτές που είναι ψηλά. Να συμπτυχθούν πιο πάνω. Μάλιστα, ναι. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί εκεί χώρος πάρκινγκ, αλλά αυτά χρειάζονται δουλειά. Δηλαδή θα πρέπει να αγοραστούν, να γίνει ανταλλαγή. Υπάρχει, μου φαίνεται, μια διάθεση από την πολιτεία, ειδικότερα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, να παραχωρηθούν στους Δήμους τα στρατό. Έγινε στη Θεσσαλονίκη αυτό. Πράγματι είναι. Θέλω να σας πω, δεν αμφισβητώ εγώ τις προθέσεις. Την διάθεση για εργασία. Και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα με αυτό θέλετε να το κάνω. Εγώ να σας πω ότι τι προτάσεις έχει κάνει η Νέα Πορεία στο περασμένο πρόγραμμα. Ενδεικτικά. Λέει. Τη νέα τετραετία κάθε κτίριο της πόλης Κομωτινής θα έχει συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης και θα ιδρεύεται από το νέο δίκτυο ίδρυυσης. Εγώ μένω 100 μέτρα από τη Δημαρχία, έχω βόθρο και δεν έχω. Σε ποσοστό, πόσο της εκατό έχει πραγματοποιηθεί σε ό,τι αφορά την αποχέτευση. Για το βιολογικό αποχέτευση. Yeah. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς σε πόσο ποσοστό. Για να γίνει όμως, στους μεγάλους άξονες, ας πούμε, όπως η Αδριανούπολη, θα πρέπει να γίνει διάνοιξη των δρόμων αυτών. Δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Διότι, να σας πω κάτι, ένα τμήμα της Αδριανούπολης, λέω προσωπικά που ξέρω και ασφαλώς υπάρχει και σε άλλους. Όλος ο κόσμος ξέρει γιατί από εκεί περπατάει, πάει στην αγορά. Ένα τμήμα λοιπόν της υπαρχούς Αδριανούπολης προσκυρώνεται σε μένα. Άρα, στην υπάρχουσα κατάσταση δεν μπορεί να περάσει αγωγός από εκεί. Θα πρέπει να γίνει διάνοιξη, η τακτοποίηση. Είναι υπόθεση. Καταλάβετε, θέλει δουλειά. Ναι. Αυτό διαδικασιών λέμε. Έτσι πολύ πλούπον. Ακριβώς. Μάλιστα. Να σταθούμε λίγο. Βλέπετε ότι το θέμα της στάθμευσης όσο πάει και γίνεται εντονότερο. Οξύνεται. Σε κάποια φάση και δεν νομίζω να είναι στο απότερο έτσι μέλλον. Στο κοντινό θα είναι. Δεν θα υπάρχει χώρος να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Ακριβώς. Θα βγαίνουν έξω από την πόλη. Ήταν ένα αυτό. Τι θα κάνετε, σας ερωτά ένας ψηφοφόρος. Σας είπα, εμείς θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε μόνο. Υπάρχουν χώρος, είναι αυτό, στα στρατόπεδα. Δεν υπάρχει άλλος χώρος στην Κομωτινή που να προσφέρει. Και εδώ πίσω υπάρχει μια Ελλάδα, δεν έψαξα τι είναι, πίσω από το ΚΤΕΛ. Ναι. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσει την περιοχή. Υπάρχει μια Ελλάδα, η οποία δεν ξέρω αν είναι ιδιωτική. Είναι οικόπεδα δηλαδή, είναι απλώς δημοτική έκταση. Θα ψαχτούν. Προς ποια μέρη πίσω από το ΚΤΕΛ, άρχισα και εγώ τώρα. Ναι, προς τα. Εκείνη η οδός Καβάθη, η καινούργια. Η οδός. Ξέρετε, πού είναι το ήταν πρακτορείο φορτηγών μετά το γραφείο κηδιών του κυρίου Μανολακάκη. Από πίσω. Χτυπώ ξύλο, Από πίσω. Έτσι, υπάρχει μια αυτή εκεί, δεν ξέρω, δεν έψαξα να δω αν η ιδιοκτησία ή η δημοτική. Πάντως, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι και εσείς δυσκολεύεστε να υποδείξετε συγκεκριμένους χώρους. Τώρα πια φυσικά. Ναι. Μα χάσαμε τόσες θέσεις παρκαρίσματος με την πλατεία, μην ξεχνάτε γι' αυτό. Ναι. Ήταν μια κάποια λύση. Πραγματικά, ναι. Χάσαμε πολλές θέσεις. Το θέμα των τραπεζιών που βάζουν τα διάφορα καταστήματα πέρυσι στις πλατείες, μια και μιλάμε, χάσαμε θέσεις με την προϋπόθεση ότι αυτή η πλατεία θα διευκόλυνε τις δικές μας ανάγκες, τους περιπάτους μας. Θα νιώθαμε όχι τόσο πολύ να ασφιχτιούμε στον χώρο. Παρά τα αυτά όμως βλέπω τα τραπεζάκια και το λέει πολλής κόσμος. Γίνεται κατάχρηση. Μεγάλη κατάχρηση. Και κατάληψη των χώρων, αλλά και τη συγχωρήπανση. Τι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση να εφαρμόσει αυτά που πρέπει. Φανταστείτε, μένεις από τη μια μεριά της πλατείας κάθεσαι και ακούς τα τραγούδια που βάζουν από την άλλη μεριά. Αυτό γίνεται το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν μπορείς να συνομιλήσεις. Δεν υπάρχει όμως. Είπαν θα πάρουν και ένα όργανο να μετράνε την συγχωρήπανση. Δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι πάρα πολύ ελαστικό. Εγώ έχω ακούσει όμως ότι επιβάλλονται διάφορα πρόστιμα και οι καταστηματάρχες φαίνεται ικανοποιημένοι από τα κέρδη που τους φέρνουν αυτά τα μαγαζιά, λένε και τι έγινε, θα πάμε θα πληρώσουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
και ξέρω εγώ περίπτωση. Δηλαδή μια αυστηρή, ξέρω περίπτωση μια αυστηρή αντιμετώπιση θα έφερνε αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε θα έφερνε αποτέλεσμα. Θα έφερνε, αλλά εγώ να σας πω κάτι, το καταγγείλει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή είπατε για θέσεις παρκαρίσματος και είχα καταγγείλει στις ζαρντινιέρες που βάζουν ορισμένοι αυθαίρετα, δεν επιτρέπεται να πιάνεις το χώρο παρκαρίσματος με ζαρντινιέρες, αλλά και το με οποιοδήποτε τρόπο κατάληψη στις θέσεις των αυτοκινήτων. Απέναντι από του κυρίου Παπαδημητρίου του Σωτήρη είναι ένα μαγαζί που πουλάει πλαστικά κτλ. Μονίμως εκεί έχει πιάσει το χώρο με δύο, πώς το λένε, με δύο ρολά πλαστικών κτλ. Και δεν το δω να του μπει κανείς τίποτα. Μέχρι. Ενώ μπορεί ένας. Ναι, δηλαδή, όχι μόνο εκεί, θέλω να πω. Μπορεί ένας οδηγός να πάρει το κουτί με τα πλαστικά και να βάλει το αυτοκίνητο του. Μπορεί, αλλά ποιος το κάνει. Αλλά ακόμα υπάρχει η κατάληψη των χώρων να χτίζονται οικοδομές. Κάπου, κάπου μπορεί να μπει και κανένα πρόστιμο εκεί. Αλλά πολλές φορές πιάνουμε όλο και το πεζοδρόμιο και το δρόμο. Εκεί πανελλαδικά υπάρχει μεγάλη αταξία. Ενώ ο εργολάβος πρέπει να υποχρεωθεί να μην πιάσει. Να μην πιάσει. Ή το καταδύναμη έστω για μία-δύο μέρες. Δεν μπορεί να κρατάει. Να σταθούμε λίγο, κύριε Τσάκωνα, στο θέμα της καθαριότητας. Ένα κεφαλαιόδες ζήτημα για την πόλη της Κομωτινής. Πώς την βλέπετε την Κομωτινή, είναι βρώμικη πόλη? Θα μπορούσε να ήταν πολύ καθαρότερη. Βέβαια, εγώ δεν είμαι των υπερβολών, ξέρετε. Αλλά δεν έχει γίνει μία μελέτη. Το γεγονός της αποκομιδής των απορριμμάτων. Αυτό θέλω να σας πω. Που έχει αλλάξει, έγινε νύχτα και ξέρω εγώ. Σύμφωνοι. Απέφερε κάποια θετικά. Κάποια θετικά ίσως, αλλά εδώ δίπλα που έχετε τους κάδους απορριμμάτων είναι κάθε μέρα γεμάτοι και ξεχυλισμένοι. Καταλάβατε που λέω εδώ που γκρεμίζεται τώρα το. Ναι, δίπλα απέναντι από την πρώην κτηματική σήμερα Εθνική Τράπεζα. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή, μια μελέτη των σημείων που υπάρχει υψημένη προσφορά σκουπιδιών, ώστε εκεί έστω επιλεκτικά να αδειάζουν πιο γρήγορα οι κάδοι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μαζί με την υπόλοιπη Κομωτινή να αδειάζουν. Είναι μερικά σημεία τα οποία πρέπει να προσεχθούν. Δηλαδή προτείνεται να περνάνε και δύο φορές την ημέρα? Όχι, δεν λέω δύο φορές, κάθε μέρα απλώς. Κάθε μέρα? Δεν περνάνε κάθε μέρα. Δεν περνάνε κάθε μέρα. Και γεμίζουν, το έχω προσέξει το μέρος αυτό. Έτσι. Αν εκλεγείτε δήμαρχος, τι μπορείτε να κάνετε? Κοιτάξτε, για τα σημεία αυτά αναφέρατε ένα συγκεκριμένο. Ένα συγκεκριμένο. Υπάρχουν, μα θα γίνει μια καταγραφή. Υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχουν κι άλλα. Να γίνει μια καταγραφή των σημείων αυτών που γεμίζουν κάθε μέρα. Ώστε εκεί πέρα να υπάρξει ένα τμήμα της υπηρεσίας καθαριότητας να ασχολείται μόνο με τα υυξημένη προσφορά στα σκουπίδια. Ένα άλλο θέμα είναι το γεγονός ότι εμείς ήδη ως κάτοικοι αυτής της πόλης δεν συμμορφωνόμαστε προς τις υποδείξεις του είναι Δήμου. Είναι γεγονός αυτό. Και παρότι βέβαια έχουν μιλήσει για σακούλες, για πρόστιμα, για τέτοια πράγματα, βέβαια, εκεί υπάρχει το πολιτικό κόστος. Γιατί εμένα δεν μου ήρθε κανένα πρόστιμο, αλλά ούτε και του γείτονα από ό,τι ξέρω. Όχι. Και των φίλων μου. Ποτέ δεν υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει τιμωρία. Λοιπόν, έλεγε στο πρόγραμμα η νέα πορεία, θα είναι απορριμματοφόρα, νέα μηχανήματα, πλήρης κλάδων κτλ. Θα ασκηθεί συστηματικότερα και θα ενθαρρυνθεί η διαφοροποιημένη περισυλλογή απορριμμάτων και ανακύκλωση. Χωριστά για το γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο κτλ. Σωστό είναι, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Ήρεμα τα καταγγέλλετε και είπατε δεν είναι με τον υπερβολών. Τώρα, όσοι μας ακούνε. Ξέρετε, έχουν δημιουργήσει μία εικόνα για μένα ότι είμαι, ξέρετε, όταν ακούτε τώρα τους συγκεκριμένους κύκλους, ο Τσάκωνας είναι τρελός, είναι άγριος, είναι έτσι. Άμα τους να πούμε συγκεκριμένα γεγονότα, δεν έχουν να πούν. Αλλά εγώ θα ήθελα, επειδή λέμε, εγώ θα ήθελα να κάνουμε ένα πάνελ και οι τρεις ή οι τέσσερις υποψήφοι δήμαρχοι εδώ. Για να, και να τα πούμε να τα πούμε έτσι. Γιατί έχω πολλά να πω, αλλά δεν μπορούμε να τα πω σε εσάς. Παρά αν ήταν κάποιος, θα του έλεγα αυτά. Μα είστε δέξω αν επιτρέπει ο προγραμματισμός. Ναι, θα ήταν πρωτομένοι. Πολύ καλό όμως να βγούμε. Ναι, ποιος είναι ποιος και τι έχουμε πει. Ναι, θέλω να σταθώ στην εκτίμηση που μπορεί να έχει ένας ψηφοφόρος. Θα πει ο κύριος Τσάκωνας τα είπε καλά, αλλά πάνω κάτω σαν τους άλλους μας τα λέει. Αυτό δεν θα επηρεάσει την γιατί διάθεση σαν τους άλλους, διότι οι άλλοι δοκιμάστηκαν σε αυτά που υποσχέθηκαν και δεν τα έπραξαν. Εγώ δεν δοκιμάστηκα. Έτσι δεν.
Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, και εγώ νομίζω ότι έχω μια ιστορία συνέπειας λόγων και πράξεων. Δηλαδή αυτό που λέω το εννοώ και το κάνω. Θυμάστε πριν τόσο καιρό που ήμασταν εδώ, μια άλλη συνέντευξη που είχαμε δώσει και είχα πει ορισμένα πράγματα. Ήμασταν, για να σας θυμίσω, επειδή εγώ ψάχνω το αρχείο μου, στις 2 Τετάρτου. 2 Τετάρτου. Λοιπόν, από εκεί είχα προαναγγείλει την κάθοδό μου στις εκλογές. Πράγμα το οποίο και έγινε. Και έγινε. Όμως τι, συγγνώμη. Μου είχατε πει εφόσον το κόμμα υποδείξει τον κύριο Καλδερμτζή. Σωστά, διότι πίστευα και πιστεύω με τον κύριο Καλδερμτζή δεν παίρνουν και εκλογές. Τελείωσε. Είναι λαθασμένη επιλογή. Κατά την άποψη μου και αυτών όλων που συστοιχίζονται γύρω από το συνδυασμό μας. Και θέλω να πω ότι σύμφωνα με αυτή την ιστορία τώρα που πρέπει να μας ζυγίσει ο ψηφοφόρος, πρέπει και να μας αποτιμήσει. Μάλιστα. Έχετε κάνει ενέργειες έτσι ακραίες που διακρίνονταν από οξύτητα? Κοιτάξτε, και λένε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Εγώ τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε κανέναν σήκωσα το χέρι μου να δείρω, ούτε ξύβρισα. Άλλοι μπορεί να τα κάνουν. Σε άλλους χώρους, στον κομματικό σας χώρο. Αυτό που μπορεί κανείς να με καταλογίσει είναι ότι εγώ τα λέω λίγο ομά. Και δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτό όμως εμπεριέχει και το στοιχείο της ειλικρίνειας. Ίσως αυτό το στοιχείο της ειλικρίνειας κάποιος να μην τους αρέσει. Στον χώρο της εργασίας στο νοσοκομείο, με τους συναδέλφους, με τους ασθενείς. Το ότι εκλέγομαι τρεις συνεχείς φορές πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου σημαίνει ότι έχω καλές σχέσεις με τους συναδέλφους μου. Και δεν είστε, ακραίος. Γιατί καταλογίστηκε αυτό το χαρακτηριστικό ότι είστε ακραίος τύπος? Ρωτήστε αυτούς. Δεν μπορείτε να το... Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορείτε να το πείτε αυτό. Αναφέρατε έτσι εν τη ρήμη του λόγου με το επιτελείο μου, με τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και θέλω να σταθώ λίγο. Δυσκολευτήκατε στο να συγκροτήσετε το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο? Κοιτάξτε, σαν αριθμό οπωσδήποτε δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε, γιατί έχουμε φίλους για να συγκροτήσουμε το ψηφοδέλτιο. Στο να επιλέξεις κατάλληλα άτομα να επανδρώσουν, εκεί οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο πράγμα. Κοιτάξτε, είναι 95 άτομα ο συνδυασμός. Δεν είναι εύκολο. Με τα τοπικά συμβούλια. Με τα τοπικά συμβούλια. 37 είναι στο κορμό, όπως λέμε. Ναι. Λοιπόν, οπωσδήποτε εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι εύκολο πράγμα αν δεν έχει σχέση να μπορέσει να επανδρώσει το ψηφοδέλτιο. Λέτε συνεχώς να επανδρώσει τις γυναίκες. Συγγνώμη, είναι η τηρήμη του λόγου, βέβαια. Συγγνώμη. Να καλύψει, α το πούμε έτσι. Να στελεχώσει. Να στελεχώσει. Σωστά. Το λέω αυτό το πράγμα δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι πιθανό να διαμαρτυρηθούν. Ναι, δίκιο έχετε. Από το κύριο κορμό του ψηφοδελτίου, τα 37 άτομα, είστε ικανοποιημένος? Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη με προϋποθέσεις για να μπορέσουν να πνευματικές, με τεχνογνωσία, με εμπειρία. Βεβαίως. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Και τώρα που μπορούν να υπομισθούν συγκεκριμένες ευθύνες. Υπάρχουν από όλα τα επαγγελματικά στρώματα, επιστήμονες με τεχνογνωσία, όπως λέτε, με παρελθόν διοίκησης κτλ. Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε στους οικισμούς με τον Καποδίστρια. Εδώ και μερικά χρόνια ο Δήμος Κομωτινής διευρύνθηκε, μεγάλωσε πάρα πολύ. Υπάρχουν ειδικότερα προβλήματα στους οικισμούς? Εσείς τα επισκέπτεστε τα χωριά? Τα ακούμε, ναι, βέβαια. Γνωρίζετε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οικισμοί? Οπωσδήποτε τα χοντρά τα γνωρίζουμε. Τα εξειδικευμένα δεν τα ξέρει κανείς, τα οποία προκύπτουν στην πορεία της αυτής. Ας πούμε τώρα, η Πάνδρωσο σήμερα έχει πρόβλημα με το νερό. Επιτρέπεται? Το ξέρουμε όλοι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Πώς να επιληθεί όμως όταν η ΔΕΙΑΚ δεν ανταποκρίνεται στο έργο το οποίο έχει? Πώς ιδρεύεται η Πάνδρωσος? Έχει... Η Πάνδρωσος έχει δικό της δίκτυο. Τρεις, ναι. Όχι, δικό της δίκτυο είχε. Ναι. Ναι, δικιά της γεώτρης. Αλλά δεν ξέρω γιατί και πώς. Δεν επαρκεί. Έχουν διακοπές νερού κτλ. Ή να πω κάποια άλλα χωριά, ας πούμε. Το Αμφοχώρι, όταν συνδέθηκε με τον Δήμο, μου φέραν κάτι λογαριασμούς, 440 χιλιάρικα στη Διμηνία. Νερό. Σε ένα νοικοκύριο? Ναι, να σας τη δείξω. Μήπως ήταν λάθος?
ή μήπως ήταν το θέμα της αποχέτευσης, ξέρω εγώ τι ήταν. Ορίστε. Δεν ξέρω τι συνέβη, δεν πήγαν το ερευνήσω, απλώς... Ναι, πληρωτέο ποσό 440-216. Για να δούμε. Πρέπει να υπάρχει κάποιο λάθος, τώρα αυτά είναι... Πάση περιπτώσει, δεν το ερεύνησα για να... Δεν θέλω να το δείξω στην κάμερα, διότι έχω την εντύπωση ότι είναι λάθος. Και επειδή κάναμε μια κουβέντα σε τόνους που ο πολιτισμένος άνθρωπος θα το εκτιμήσει, ειλικρινά το λέω, ειλικρινά το πιστεύω, και εγώ δεν πήγα να διερευνήσω. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι λάθος. Δεν πήγα να διερευνήσω. Έτσι, και εμείς είμαστε καταναλωτές. Ναι. Έτσι τέτοια ξέφρενα νούμερα δεν είδαμε ποτέ. Γίνονται τέτοια περιστατικά κατά καιρούς και έτσι. Είναι λιγάκι ευτράπελα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ναι. Άλλα προβλήματα, ειδικότερα όσον αφορά την αλλαγή των δικτύων, προχωρούν οι εργασίες με πολύ αργό ρυθμό, βέβαια είναι αλήθεια, γιατί καθυστερεί η εισρωή, η ίσπραξη μάλλον των κονδυλίων που προεβλέπονται, και πρόσφατα δανειοδοτήθηκε η ΔΕΙΑΚ και από την Δημαρχία για να επιτελέσει, δηλαδή με την εγγύηση του Δήμου πήρε για να χρήματα από χρήματα, ναι. Να μην λέμε ανακρίβειες. Πάση περιπτώσει, τώρα η ΔΕΙΑΚ δημοπράτησε προχθές τα έργα στον οικισμό των Παλινοστούντων. Πριν όμως, εγώ έχω να πω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας η ΔΕΙΑΚ. Μάλιστα. Δεν λέω συγκεκριμένα τι, γιατί δεν θέλω συνεχώς να νομίσουν κάτι ότι καταφέρουμε. Αν προκληθώ όμως, σας λέω για τη ΔΕΙΑΚ, έχουμε σοβαρά στοιχεία δυσλειτουργίας και υπολειτουργίας. Μάλιστα. Τα οποία δεν είστε σε θέση να βγάλετε στο τραπέζι. Όχι, δεν είμαι σε θέση. Τα έχω. Αλλά δεν θέλουμε, ας πούμε, να φανεί ότι μόνο κατηγορείς. Δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε τις δικές μας προτάσεις. Να πω ότι όλα είναι στραβά. Όχι, δεν το λέω. Θέλω λίγο να γυρίσουμε στην καθαριότητα. Κάτι παραλείψαμε. Ναι. Είπατε ότι σχεδίαζε έναν τρόπο αποκομιδής των απορριμμάτων η Νέα Πορεία, τον οποίο εσείς επικροτήσατε και σας κατέκρινε ο κύριος Καρανικολάου. Ποιος τρόπος ήταν αυτός? Όχι, ήτανε να δοθούν σε ιδιώτες. Σε ιδιώτες, ναι. Δηλαδή να μαζεύοντας σε εργάτες καθαριότητος. Αυτό πώς το βλέπετε ως πρόταση? Εγώ το βλέπω καλό. Απ' την άποψη πια, κοιτάξτε, μην γελιόμαστε, η δημοσιοπαλική νοοτροπία όταν μπει στο πετσί μας, τότε χαλάει ως... Είναι δύσκολο να εφαρμοστε στην πράξη? Ποιο? Η αποκομιδή από ιδιώτες. Όχι, ήδη εφαρμόζεται. Έγινε δημοπράτηση. Προτιμήθηκε ένα συνεργείο για ορισμένο τομέα της πόλης. Μάλιστα. Και λειτουργεί σήμερα ιδιωτικό συνεργείο. Μάλιστα. Ναι. Συνολικά, δεν έφταναν. Συνολικά όχι όμως. Για την όχι, πόλη. Όχι συνολικά. Για κάποιον τομέα της πόλης. Βλέπετε ότι αποδίδει καλύτερα η πρακτική αυτή? Εγώ έτσι νομίζω. Μάλιστα. Γιατί σήμερα κοινώς παραδεκτό είναι ότι ο δημόσιος τομέας δεν αποδίδει αυτά που θα πρέπει να αποδίδει. Γι' αυτό γίνονται και όλα αυτά. Συνήγορος του πολίτη. Γιατί έγινε? Για να καταγγέλνει, να ελέγχει μάλλον αυτούς οι οποίοι έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους αμέσως. Έγινε το ΚΕΠ τώρα. Δηλαδή τι θα κάνει το ΚΕΠ? Θα ελέγχει τους ελεγχόμενους κτλ. Ένας φαύλος κύκλος. Θα πληροφορεί τον πολίτη. Νομίζω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή να σας το πω εγώ απλά. Έτσι νομίζω, ναι. Ναι, εγώ να σας το πω απλά. Πάω στο νοσοκομείο και δεν εξυπηρετούμε. Τι θα μου κάνει το ΚΕΠ? Τι θα μου κάνει? Τότε πάω στο νοσοκομείο και μου ζητάνε φακελάκι. Τι θα μου κάνει τότε το ΚΕΠ? Τότε θα πάμε στον συνήγορο του πολίτη. Ωραία, πήγαν τόσο στον συνήγορο του πολίτη. Δικαιώθηκαν. Είδατε να τιμωρείται ποτέ κανείς? Δεν ξέρω, κάποιοι πρέπει να έχουν τιμωρηθεί. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή ο κομματισμός, μην κρυβόμαστε. Και αυτή η λειτουργία, είσαι δικός μας ή δεν είσαι δικός μας, ή δεν είσαι δικός μας, ψήφισέ μας ή στήριξέ μας να σου σβήσουμε την κλίση, να σε διορίσουμε ή κτλ. Έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο μας κατατάσσει στις πρώτες θέσεις της διαφθοράς στον κόσμο, το ξέρετε. Και προχθές και μια εκπομπή στη τηλεόραση, είμαστε πίσω λέει από τη Ζάμπια, πίσω από κάτι αφρικανικές χώρες. Δυστυχώς εκεί είμαστε. Ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση? Ο Δήμος... Ως παράδειγμα, βεβαίως, ο ίδιος. Μπορεί. Φυσικά μπορεί. Μπορεί. Βλέπετε εσείς στο διάστημα αυτό των τριών τετραετιών? Επειδή έχει γίνει καθεστώς λοιπόν αυτές τις τρεις τετραετίες, ναι, δεν βοηθάει.
υπάρχει αυτή η νοοτροπία της αλαζονίας. Αυτό λέει, όμως το καθεστώς έτσι όπως το λέτε οδηγεί κατευθείαν στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που το έχει καθιερώσει. Για κάθε τι λέει είναι καθεστώς. Έτσι λέει. Όχι, εγώ δεν λέω, αυτό δεν ισοπεδώνω τα πάντα και το επανέλαβα. Λέω όμως για τη συγκεκριμένη πολιτική της ατιμωρησίας, της αδιαφάνειας και του ρουσφετιού που το βλέπουμε σε όλες τις φάσεις της δημόσιας ζωής, φταίει ο κομματισμός που αναπτύχθηκε. Μην κρυβόμαστε. Μέσα. Και το βλέπω στη δουλειά μου συνεχώς. Ναι. Δηλαδή, να πάω σε παραδείγματα, θέλετε, ανθρώπων που... Γιατί δεν θα έχουν σημασία για την εκπομπή, έτσι, γιατί μπήκαμε ήδη στο πρόγραμμα. Θέλω να σταθούμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό στο μεγάλο πρόγραμμα, το Urban. Ναι. Ο κόσμος δεν ξέρει και πολλά πράγματα, έχω την εντύπωση. Αυτό το πρόγραμμα είναι, θα έλεγα, έτσι, μια ευκαιρία πάρα πολύ σημαντική για την πράγματι, αναμόρφωση του Δήμου μας. Ναι. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι στην προηγούμενη εκπομπή είπατε ότι ο κύριος Πετρίδης, ο αντιδήμαρχος, υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, ότι παίρνει 800.000 δραχμές. Όχι, το είχαμε διαψεύσει τώρα, πράγματι δεν έπρεπε. Μετά ο κύριος Πετρίδης, ήρθε μου, παραπονέθηκε, το διέψευσε. Σωστά, το διέψευσαμε. Έτσι, για να αποκαταστήσουμε τον άνθρωπο. Βεβαίως. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν αμοιβόταν όπως ήταν. Μάλιστα. Όπως τι λέτε τώρα για αυτό το πρόγραμμα. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω, επειδή ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα, είναι 5 άξονες. Όσοι το ψάξαμε, ξέρουμε, απλώς κόσμος δεν το ξέρει. Ένα βασικό ερώτημα που με απασχολεί και πολλοί κόσμος θέλει να μάθει, επιδέχεται αυτό το πρόγραμμα διορθώσεις, συμπληρώσεις? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω καλύπτει τόσο ευρύ φάσμα που δεν νομίζω να μπορείς να συμπεριλάβεις τίποτα άλλο. Το πρόβλημα δεν είναι οι διορθώσεις. Είναι η ικανότητα απορροφήσεις και υποβολής των προτάσεων για να έχουμε τις απορροφήσεις που χρειάζονται. Γιατί άμα σας πω εδώ, ήδη έχουμε μείνει πίσω στο Urban. Έτσι. Τώρα δεν θυμάμαι πού κοντά είναι. Πάση περιπτώσει να μην καθυστερούμε, αλλά από το 7 το Urban. Α. Από τα προϋπολογιστέντα έσοδα του 2001, 538 εκατομμύρια, δεν εισπράξαμε ούτε μία δραχμή. Του 2001. Έτσι. Το 2002 δεν βγήκε, πώς θα το κρίνω, δεν μπορώ. Υπάρχει όμως πορεία που να δείχνει την απορρόφηση. Πώς να σου πω, για τη μετεστέγαση των κατοίκων του Αλάνκουγιου, έτσι. Είχε επιλεγεί μία θέση, διαμαρτύρηθηκαν οι κάτοικοι, η περί των άλλων εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ούτε ουδέν νεότερο. Έντονο το, πρόβλημα. Θα χαθούν τα λεφτά, ναι, πρέπει να δοθεί λύση όμως. Καταλάβατε, ήταν μία σκέψη να γίνει επέκταση σχεδίου πόλεως προς εκεί τη μεριά με μία λωρίδα, γιατί πράγματι, αν πούμε να δημιουργήσουμε νέο οικισμό με τη γραφειοκρατία, θα πάνε 10-15 χρόνια και δεν θα προλάβουμε. Θα πάνε τα χρήματα. Να πάμε λοιπόν, επειδή ο Δήμος έχει δυνατότητα να κάνει επέκταση σχεδίου πόλης, να πάει σαν ένας λαιμός εκεί που να ανοίξει για να περιλάβει τον οικισμό. Όμως δεν βλέπουμε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει δυνατότητα να παρακαμφθούν οι όποιες αντιδράσεις των περιοίκων. Ή ας επιλεχθεί άλλος χώρος, εν πάση περιπτώσει. Δεν βλέπουμε. Φτάσαμε εκεί, χαρακτηρίστηκε και η γη υψηλής παραγωγικότητας και σηκώσαμε τα χέρια τώρα και περιμένουμε. Τι? Έχει, η υψηλής παραγωγικότητας και η εκτενεπόλητα, ναι. Σύμφωνα. Και βλέπετε αυτό τι έγινε. Εγώ για μένα παρακάμπτεται, ας πούμε, είναι αστείο. Κάθε γη είναι υψηλής παραγωγικότητας, άμα θες τη χαρακτηρίσεις. Ναι, ας βρούνε μια χαμηλή. Όλη η περιοχή γύρω από την Κομωτινή είναι υψηλής παραγωγικότητας. Η νέα πορεία όμως λέει ότι είχε συγκεκριμένες μελέτες, προγραμματισμούς, σχεδιασμούς και γι' αυτό προκρίθηκε ο Δήμος Κομωτινής και συμπεριελήφθη στη βιώσιμη πόλη του 2000. Ναι, στους άλλους. Σύμφωνα. Από εκεί και πέρα τι έγινε? Εγώ να σας πάω πάλι πίσω. Προεβλέπεται η μετεγκατάσταση αυτήν την τετραετία. Του οικισμού για τον οποίο... Του οικισμού, μάλιστα. Ναι. Θα επιλύσουμε το πρόβλημα της μεταφοράς του οικισμού των Αθηγάνων της Οδού Αδριανοπόλεως σε μια θέση. Πριν 4 χρόνια αυτό. Mm-hmm. Έγινε ένα βήμα. Να το δω. Δεν βλέπετε.
Τι θέλετε να πείτε τελειώνοντας στους ψηφοφόρους που μας ακούν, η κάμερα δική σας, διότι συζητώντας έχουμε να πούμε ένα σώρο πράγματα. Δεν θα τελειώνω, σωστά. Ναι, είναι πιθανό όμως κάποια πράγματα τα οποία για σας θεωρούνται απολύτως ουσιώδη να μην είναι στην... Εντάξει, εμείς το σλόγγαν λέει να πρώτα... Να μην είναι στην δική μου την ατζέντα. Σωστά. Ναι. Εμείς λέμε ότι αγωνιζόμαστε για τον άνθρωπο και τον τόπο. Λοιπόν, πρωταρχικό... Το έχω διαβάσει αυτό, λοιπόν, ναι. Λόγω του όλοι όμως δεν λένε, κύριε Τσάκωνα, ότι η πολιτική μας είναι ανθρωποκεντρική και αυτά που... Εμείς το δείχνουμε και με το ενδιαφέρον που έχουμε πάνω και μέσω της επιστήμης, μας, έτσι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ζητάμε από τον κόσμο να μας κρίνει, να κρίνει την ιστορία μας και έτσι να αποφασίσει για το μέλλον. Σε αυτό νομίζω υπερέχουμε από κάθε άλλο. Και στην κεντρική ομιλία, θα είναι την Τρίτη, όχι αύριο την επόμενη, εκεί θα πούμε και άλλες λεπτομέρειες και να πτύξουμε λεπτομέρειες. Πόσο του μήνα, πέστε το, διότι... Νομίζω είναι 8. Στις 8. Την Τρίτη, δεν θυμάμαι. Και θα γίνει σε ποιο μέρος? Όπου γίνονται όλες οι κεντρικές ομιλίες. Στην κεντρική. Ναι. Στην κεντρική. Εκεί θα πούμε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα, τους υποψηφίους και κάποια άλλα πράγματα που θα συμπληρώνουν τις προτάσεις μας. Μάλιστα. Θα μπορέσετε, θα είστε όλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εσείς και ο κύριος Καλδερυμτζής και ο κύριος Βαβατζικής. Σωστά. Και ο κύριος Καρανικολάου. Άλλος δεν υπάρχει, τέσσερις δεν είναι συνδυασμοί. Τέσσερις. Βλέπετε ότι θα μπορέσετε να έχετε έτσι μια συνεργασία? Κοιτάξτε, εγώ από μέρους μου το έδειξα ότι μπορώ να συνεργαστώ πάνω σε σωστές θέσεις. Επειδή τώρα δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ αν οι άλλοι συνεργαστούν μεταξύ τους ή όχι. Ναι. Από μέρους μου υπάρχει καλή διάθεση από οποιοδήποτε πόστο να συνεργαστώ, γιατί νομίζω κανείς δεν τα ξέρει όλα και κανείς δεν μπορεί να τα κάνει μόνος. Δεν θέτεται ειδικότερες προϋποθέσεις για μια συνεργασία? Κοιτάξτε, τι θα πει αυτό, δεν ξέρω. Τι θα πει ειδικότερες προϋποθέσεις? Ξέρω τον Παπουτσί, ξέρει τον Τζάκωνα. Λοιπόν, συζητάμε και λέμε αυτό πρέπει να γίνει έτσι. Εσύ τι λες, εγώ λέω έτσι. Αν με πείσεις ή αν σε πείσω, πρέπει να το αποδεχθείς. Ναι, αυτό εννοώ προϋποθέσεις. Λοιπόν, ότι κάτι πρέπει να υπάρχει μια λογική στις προτάσεις. Εκ προημίου όμως λέτε ότι η συνεργασία με τον κύριο Καλδερυμτζή είναι δύσκολη. Μιλάμε για το δεύτερο γύρο των εκλογών. Μάλιστα. Γι' αυτό μιλάμε. Για εκείνο. Μέσα στο Δήμο. Εγώ δεν έχω, κοιτάξτε. Μέσα στο κατάστημα το Δημαρχιακό. Εγώ δεν έχω προκαταλήψει να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε. Πάνω σε σωστές θέσεις. Μάλιστα. Με αυτό θέλετε να κλείσουμε? Έχετε τίποτα άλλο να πείτε? Να καληνυχτήσω τους τηλεθεατές και να πω τους περιμένουμε στην κεντρική ομιλία. Και να πω και πάλι ότι αφού πολλοί εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους σε μένα και στους άλλους συναδέρφους, ας μας εμπιστευτούν και τα κοινά του Δήμου. Επίλογος ωραίος, ανθρώπινος επίλογος. Βέβαια προσφέρεται και η ειδικότητά σας, το επάγγελμά σας. Για ναι, να βέβαια, κλείσετε, γι' αυτό το λέω. Για να κλείσετε, έτσι. Σας ευχαριστώ για την συνομιλία που είχαμε και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη και μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας.